Είχαμε πει και νωρίτερα για το περιστατικό με τον 12χρονο. Δυστυχώς τελικά δεν κατάφεραν γιατί να τον κρατήσουν στη ζωή. Κατέληξε το 12 ετών αγοράκι που μεταφέρθηκε, διακομίστηκε τα ξημερώματα εδώ στο Ιπποκράτειο. Αρχικά είχε αναφερθεί πιθανότατα ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, αυτό που προέκυψε είναι ότι φαίνεται πως το 12χρονο αγόρι πνίγηκε από κάτι που έτρωγε. Καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στις προσπάθειες ανάνυψης που έκαναν οι γιατροί, εντόπισαν ένα κομμάτι στο λαιμό του λουκάνικο. Να πούμε πως ήταν αγωνιώδεις οι προσπάθειες τόσο των διασωστών του ΕΚΑΒ, που ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό που είχε εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό το τομέα. Έκαναν κάρπα πάνω από 50 λεπτά, αν και οι πρακτικές λένε ότι στα 20 λεπτά σταματάς. Οι γιατροί και οι διασώστες προσπάθησαν περισσότερο από 50 λεπτά να επαναφέρουν τον 12χρονο στη ζωή. Μας έλεγαν χαρακτηριστικά ότι δεν έφτασε καν στη μονάδα του νοσοκομείου. Οι γιατροί είχαν κατέβει κάτω στην είσοδο εδώ του Ιπποκρατίου, προσπαθώντας να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως. Και εσύ, Άρη, τώρα 12 χρονών. Τώρα γιατί. 12 χρονών από ανακοπή να πεθάνει είναι πολύ έτσι σπάνιο. Δεν έχω ξανακούσει. Άρα υπήρχε η άλλη αιτία. Για την ώρα ακριβώς αυτό. Μόνο αν είχε γεννηθεί με πρόβλημα στην καρδιά, θα μπορούσε. Μέσα στο σπίτι, η μητέρα ανέφερε ότι τον είδε εκεί που έτρωγε να πηδάει όρθιος, να μην μπορεί να αναπνεύσει. Γι' αυτό και κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ήταν πολύ άμεση η επέμβαση των διασωστών. Ωστόσο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να πούμε πως θα γίνει βέβαια και όλη η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστούμε, Άρη. Ευχαριστούμε πολύ.